γεια σας! Σήμερα έχουμε unboxing time! Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μαζί κάποια από τα πραγματάκια που μου ήρθαν τις τελευταίες μέρες, βασικά χθες και σήμερα. Αυτό το μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο, θέλω να προσπαθήσω να ανεβάζω δύο βιντεάκια την εβδομάδα, ένα Τετάρτη, ένα Κυριακή. Μόνο για αυτόν τον μήνα για αρχή, άμα μπορέσω κάποιους άλλους μήνες ίσως το κάνω. Αλλά δεν ξέρω, έτσι μ' αρέσει και επειδή έχω και αρκετές ιδέες, θα ήθελα να μπορέσω να το κάνω αυτό το μήνα, να τα καταφέρω. Πάμε να αρχίσουμε πρώτα με το All Create που είναι το αγαπημένο μου, μετά θα δούμε το Illumi Create, μετά θα δούμε κάποια κεράκια που θα έχουμε για διαγωνισμό, κάποια βιβλία από τον Κλειδάριθμο και άλλα δύο πραγματάκια. Αυτό που θέλω να σας πω όσο ανοίγουμε το All Create είναι ότι η Ρόδα της Ελεγκάντη, το βιβλίο μου, είναι υποψήφιο για βραβεία Everlys σε πλαίσια του Fantasy Festival. Και ήταν μεγάλη μου τιμή αν θα θέλατε να με ψηφίσετε εμένα και το βιβλίο μου. Η κάθε ψήφος πραγματικά μετράει και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θα σας έχω το link κάτω στην περιγραφή. Το βιβλίο μου είναι υποψήφιο σε δύο κατηγορίες. Αγαπημένο βιβλίο Έλληνα συγγραφέα και αγαπημένο εξώφυλλο Έλληνα συγγραφέα. Οπότε θα ήταν τεράστιο βήμα για εμένα και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους εσάς με έχετε ψηφίσει ή θα με ψηφίσετε στο μέλλον. Ή αν με ψηφίσετε στο μέλλον, θα έχω το link κάτω στην περιγραφή σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε. Και τώρα πάμε στο κουτί. Σας έχω ξαναδείξει πως έρχεται, είναι έτσι. Εδώ πάνω έχουμε το spoiler card, το κουτί του Ιουλίου. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Πρώτο που πιάνω είναι... είναι αυτό, είναι αρκετά σκονισμένο, okay, δεν πειράζει. Είναι... ένα σαν παγουρίνο φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο από All Create. Οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, να το αφήσουμε στην ακρούλα. Έχουμε αυτό το Queen of Ines, μάλιστα. Έχει μυρωδιά από ζαχαρωμένα πορτοκάλια. Είναι body mist. Για να δούμε αν μυρίζει ωραία. Δεν μου αρέσει το πορτοκάλι, αλλά σε όποιον αρέσει το πορτοκάλι, φαντάζομαι θα του αρέσει και αυτό. Εξαιρετική ιδέα να βάλεις μέσα σε ένα συνδρομητικό κουτί. Μετά έχουμε αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο pouch που είναι και μέσα για να δούμε τι κρύβει. Ένα ξύλινο τέτοιο που το ανοίγεις. Καθρέφτης! Where do you think legends begin, if not from truth? Παιδιά, τι ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο! Για να δούμε από πού είναι εμπνευσμένος. Από το This Hollow Vows. Παιδιά, θέλω να το διαβάσω πάρα πολύ το This Hollow Vows και ειδικά με αυτό το quote, okay, ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Φυσικά κάθε μήνα έχουμε τα Pintus που είναι σε μορφή ταξιδιωτικής τσάντας. Είναι... εντάξει, είναι παιδιά εμπνευσμένο από το City of Brass. Αγαπώ! Ελπίζω να φαίνεται. Μετά έχουμε αυτόν εδώ το φάκελο. House of Galathinus. Μιλάμε Throne of Glass, Kingdom of Terracine. Η καρδιά μου πονάει. Εντάξει. Σκουλαρίκια. Εντάξει. Σκουλαρίκια ευνησμένα από Throne of Glass. Τι άλλο να ζητήσω. Okay, τα δύο πρώτα είναι λίγο έντονα για μένα, αλλά τα δύο κάτω. Δείτε λίγο τα δύο κάτω. Είναι θεϊκά. Είναι θεϊκά. Wow. Wow. Υπέροχο αντικείμενο. Εγώ θα κρατήσω και το φάκελο γιατί λατρεύω τέτοιο. Α, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι είναι αυτό. Καταρχήν έχει δύο μεριές. Έχει αυτή και αυτή. Τι κάνεις τώρα με αυτό εδώ. Εσύ αν τώρα έχεις μια σούπα που καίει πάρα πολύ αλλά θέλεις να φας και θέλεις να φας τον καναπέ για να δεις τηλεόραση, το βάζεις εδώ πέρα και το κρατάς με αυτό και δεν καίγεσαι καθόλου και τρως τη σούπα σου κανονικά. Πολύ πρακτικό αυτό, θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα γιατί όλη την ώρα τρως τον καναπέ για να βλέπω σειρές και ταινίες. Λοιπόν, και μετά πάμε στο βιβλίο του μήνα. Ό,τι πιο όμορφο σε εξώφυλλο έχω δει τελευταία. Θα μπορούσε να έχει υπέροχες ζωγραφισμένες σελίδες σε λιλά. Καθίστε να το ανοίξω να σας το δείξω. Αρχικά έχουμε το γράμμα του συγγραφέα και μετά... Παιδιά, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι! Δεν υπάρχει έτσι. Απλά πανέμορφο. Θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει ζωγραφισμένες σελίδες λιλά. Δεν θα ήταν top, θα ήταν. Δεν πειράζει, είναι πανέμορφο και από μόνο του. Είναι φυσικά υπογεγραμμένο όπως πάντα.
Λοιπόν, εντάξει. Δείτε λίγο τη ζωγραφιά στο Dust Jacket. Δείτε λίγο. Πεθαίνω. Υπέροχο. Υπέροχο. Και δείτε λίγο το hardback. Αν αυτό το βιβλίο είχε ζωγραφισμένες σελίδες, θα ήταν ό,τι πιο top υπάρχει. Εντάξει, είναι πανέμορφο. Είμαι ήδη ερωτευμένη με αυτό το βιβλίο. Είμαι ήδη ερωτευμένη, τρελά ερωτευμένη. Εντάξει. Καλέ! Καλέ και από μέσα. Παιδιά, εντάξει, τι βιβλίο είναι αυτό. Δεν υπάρχει, είναι από τα πιο όμορφα. Για να δούμε περί τίνος πρόκειται. Εδώ μας λέει ότι είναι η Violet, η πρωταγωνίστρια, η οποία είναι προφήτησα, αλλά και ψεύτρα. Και λέει αυτά που τέλος πάντων την εξυπηρετούν, χωρίς να είναι απαραίτητα αλήθεια, για να πετύχει τους στόχους της. Και μετά τον έχει... υπάρχει και ο πρίγκιπας Cyrus, ο οποίος την έχει καταλάβει και λέει ότι μόλις εγώ στεφθώ βασιλιάς, θα είναι το πρώτο που θα κάνω να σε ξεφορτωθώ. Μέχρι που ο βασιλιάς ρωτάει για να του δώσει μια προφητεία για τον πρίγκιπα, την ερωτική ιστορία του πρίγκιπα, και αυτή ξυπνάει με μια κατάρα με αυτή την προφητεία. Δεν ξέρω πώς το κάνει, αλλά οπότε θα διαβάσουμε και θα δούμε. Και τώρα αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη, μάλλον συνδέεται με την ιστορία του πρίγκιπα, για να βρίσκεται αντιμέτωπη με το αν θα σώσει τον εαυτό της ή θα σώσει το βασίλειο. Και τέλος πάντων, λέει κάποια στιγμή οι γραμμές ανάμεσα στο μίσος και στην αγάπη έχουν λεπτύνει πάρα πολύ. Και η Violet πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με το μέλλον της. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Υπέροχο και ιδανικό για το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Εκπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κουτί του All Create. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, αφού είμαστε στα κουτιά, δεν πάμε να δούμε και το κουτί του Illumi Create, να συγκρίνουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία το Illumi Create με έχει λίγο στεναχωρήσει. Αν και πιστεύω ότι το κουτί του Αυγούστου θα είναι top. Λοιπόν, ποιο ήταν το αγαπημένο σας πράγμα από το κουτί του All Create, πείτε μου εσείς στα σχόλια. Και πάμε να δούμε τώρα το Illumi Create. Λοιπόν, πολύ πιο μεγάλο και αρκετά βαρύ φαίνεται. Για να δούμε. Αυτό το ανοίγουμε και έρχεται έτσι. Λοιπόν, είναι το θέμα του Ιουλίου. Καλέ, καλά, τι έχει εδώ μέσα. Είναι το θέμα του Ιουλίου, τον Αύγουστο θα έχουμε Knowledge is Power και άμα θέλετε να προμηθευτείτε το κουτί του Illumi Create, να ξέρετε ότι τον Αύγουστο θα έχει και Reading Journal. Το προηγούμενο, εγώ το πήρα μόνο και μόνο για το Reading Journal, γιατί το προηγούμενο κουτί του Αυγούστου που ήταν Dark Academia ήταν top, ήταν το καλύτερο κουτί που έχω πάρει ποτέ και το Reading Journal ήταν ό,τι πιο υπέροχο υπάρχει. Είναι αυτό που κατά καιρού σας δείχνω στα wrap-ups που κάνουμε το μήνα. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα, μερικές από τις σελίδες. Κάθε μήνα ξεχωριστά, τα βάζεις εσύ όποτε θέλεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο και άξιζε πάρα πολύ και αφού το χρησιμοποιώ γενικά, ήθελα οπωσδήποτε να το πάρω. Το πρώτο που πιάνω είναι αυτό το τεράστιο, το οποίο λέει Beneath the Waves, based on... Είναι εμπνευσμένο το Cruel Prince, πεθαίνω! Το Cruel Prince είναι από τα αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου, πιστεύω... Σας το έχω πει 1.000.000 φορές και εδώ. Σας το έχω πει και στο Instagram πάρα πολλές φορές. Το έχω προτείνει σε όλους όμως. Και έχω κάνει και TikToks με Jude που τη λατρεύω. Είναι από τις πιο μπαντάς χαρακτήρες. Για να δούμε. Είναι πετσέτα θαλάσσης. Α, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Δεν βλέπετε τίποτα. Δεν ξέρω τι βλέπετε. Αλλά είναι τέλειο. Αχ, παιδιά, είναι τέλειο. Αν είχε Jude και Cardon πάνω, θα είχα πεθάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πετσέτα θαλάσσης. Οκ. Okay. Εντάξει. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το κουτί. Έχει και αυτό έτσι, water bottle. Είναι υπέροχο. Read 1000 books and your words will flow like a river. Εντάξει. Παιδιά, είναι τόσο όμορφο. Δείτε λίγο. Μετά έχουμε αυτό το τέτοιο που έχει καλαμάκια, τι ωραία παιδιά, είναι και πάρα πολύ όμορφα τα συγκεκριμένα χρώματα. Τσα-τσαν, τσα-τσαν. Και για να τα καθαρίζεις, μ' αρέσει που βάζουν καλαμάκια που μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσεις, έχει άλλο ένα πιο μικρούλι. Γιατί γενικά εγώ χρησιμοποιώ πλέον, συμφέρουν πάρα πολύ και τέλος πάντων δεν είναι ωραίο
να χρησιμοποιούμε συνέχεια πλαστικά, να μου πεις δεν θα σωθείς από ένα καλαμάκι, συμφωνώ. Αλλά αν εγώ μπορώ να σωθώ, να σώσω κάτι από ένα καλαμάκι, γιατί δεν είναι μόνο το καλαμάκι σαν καλαμάκι, αλλά και το γύρω-γύρω από το καλαμάκι, και να έχω πάντα στην τσάντα μου καλαμάκια που μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω και να βάλω στον καφέ μου και να το ξεπλύνω στο μπάνιο και μετά να τα πάρω σπίτι να τα καθαρίσω, τότε ναι, θα το κάνω σε κάθε καφετέρια που πηγαίνω. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ. Για να δούμε. Εντάξει, παιδιά, δείτε τι υπέροχο. Νομίζω ξέρω τι θα είναι μέσα. Πρέπει να είναι μπαμπού οδοντόβουρτσα. Ναι. Τέλειο, παιδιά, τέλειο. Μ' αρέσει που είναι οικολογικά. Αυτό το κουτί μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κουτί. Όχι, ένα τεράστιο μπράβο στο Lumi Crate που επιτέλους έφτιαξε λίγο τα κουτιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για το βιβλίο. Έλα, πάρα πολύ ωραίο. Έχει και τέλειες σελίδες. Έχει τέλειες σελίδες που ταιριάζουν απίστευτα με το εξώφυλλο του βιβλίου. Και το πιστόφυλλο, έτσι, εντάξει. The Drowned Woods. Πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε από μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς είναι από μέσα. Τα βιβλία αυτού του μήνα ήταν τέλεια. Αν το All Crate είχε ζωγραφισμένες σελίδες, θα ήταν ό,τι πιο τέλειο. Δείτε πόσο τέλειο κι αυτό. Και φυσικά, έχουμε και art, θεϊκό art, θεϊκό. Θεϊκό όμως. Πίσω από το dust jacket, εντάξει. Μπράβο και στα δύο κουτιά. Αυτά τα κουτιά ήταν εντυπωσιακά. Πείτε μου ποια από τα δύο βιβλία σας άρεσε καλύτερα. Έτσι εμφανισιακά και πιο special edition ήταν πιο ωραίο. Αφού τελειώσαμε με τα κουτιά, πάμε να σας δείξω ένα άλλο κουτάκι, το οποίο μου το έστειλε η Κατερίνα. Θα σας έχω το προφίλ της εδώ, το όνομά της, για να τη βρείτε, και θα σας έχω και το προφίλ της στο Instagram κάτω στην περιγραφή, το link. Μου έστειλε αυτό το κουτί, το οποίο το φτιάχνει μόνη της. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Και έχουν ζωγραφίσει αυτό, το ανοίγεις και μέσα έχεις πράγματα. Είναι πανέμορφο, είναι υπέροχο και πάμε να δούμε τι πραγματάκια έχει φτιάξει και μου έχει στείλει. Καταρχήν, αυτό εδώ πέρα το έχει φτιάξει μόνη της, έτσι. Μετά έχουμε αυτόν τον σελιδοδείχτη που είναι πιο vintage. Είναι ό,τι πρέπει για τις φωτογραφίες φθινόπωρο, πόσο μάλλον αν σου αρέσει το θέμα Dark Academia, είναι must. Και λέει πάνω Great Things Take Time. Πάρα πολύ ωραίο. Μετά έχουμε πάλι έναν Full Dark Academia σελιδοδείχτη. Υπέροχο. Travel the world over to find the beautiful. Αυτό είναι γραμματάκι για μένα. Και αυτό είναι γραμματάκι για μένα. Και για να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχει και ζωγραφιά από μέσα. Το κουτί έχει ζωγραφιά από μέσα. Τι τέλειο. Οχ. Μπορείτε λοιπόν να της πείτε ότι θέλω να μου φτιάξει αυτό το κουτί με αυτό το σχέδιο. Ένα κάστρο μιας ακαδημίας, ας πούμε. Τέλειο. Επίσης είχε αυτό το δαχτυλίδι μέσα που είναι φοβερό vintage, έτσι, και για cosplay τέλειο, αλλά και για τις φωτογραφίες στο Instagram. Και μετά είχε αυτή την καρτούλα. Πανέμορφο που τα φτιάχνουν όλα στο χέρι. Those who don't believe in magic will never find it. Τι όμορφα, παιδιά, τι όμορφα. Και μετά αυτή εδώ την κάρτα που λέει Let your dreams be your compass. Άφησε τα όνειρά σου να γίνουν η πηξίδα σου. Listen to your heart, it will show you the way. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στην Αλήσια. Τι ωραίο, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφο κουτάκι. Vintage και ειδικά αυτό σαν κουτί-κουτί ήταν υπέροχο. Να τη βρείτε, να την ψάξετε και αν θα θέλετε κάτι παρόμοιο, μην διστάσετε να τη στείλετε μήνυμα. Σε άλλα νέα, μια αγαπημένη συγγραφέα, η Μάγδα, έχω διαβάσει τις 4 μάγισσες δικό της βιβλίο. Το έχω τώρα πάνω στη σοφίτα, οπότε γι' αυτό δεν σας το δείχνω. Έβγαλε ένα καινούριο βιβλίο, αυτοέκδοση, από όσο ξέρω, και λέγεται Το Τσίρκο της Παράνοιας. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και μου το έστειλε. Το έχει φτιάξει μόνη της το εξώφυλλο και όλα τα εικαστικά μέσα τα έχει φτιάξει μόνη της, αλλά και στο άλλο βιβλίο της 4 μάγισσες. Και δείτε λίγο πόσο τέλειο είναι. Έχουμε τις ευχαριστίες. Μετά, δείτε αυτό εδώ. Είναι τέλειο σελιδοδείχτη. Έχει τα περιεχόμενα, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Κεφάλαιο 1, δείτε λίγο πώς είναι όλα τα κεφάλαια. Έχουν όλο αυτό εδώ από πάνω.
δεν είναι μαγικό. Είναι υπέροχο. Στις σελίδες γύρω-γύρω έχει αυτό. Ενδιάμεσα έχουμε κάποια arts, για να δούμε. Δηλαδή σου δίνει την ατμόσφαιρα αμέσως. Το τσάι, δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, θα το διαβάσω και θα σας πω οπωσδήποτε για αυτό το βιβλίο. Φαίνεται εντυπωσιακό, δείτε, το λαγουδάκι που είχαμε και στο σελίδοδείκτη. Τι είναι αυτό, παιδιά, τι υπέροχο! Παιδιά, τι υπέροχο! Είναι τρόμου και φαντασίας από ό,τι θυμάμαι. Κοιτάξτε λίγο, τέλειο! Τέλειο! Είμαι φουλ ενθουσιασμένη, παιδιά, για αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θεϊκό! Τα άλλα θα σας αφήσω να τα δείτε μόνοι σας όταν θα το πάρετε στα χέρια σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ και λέει: η Μάντελεν έχει κάθε λόγο να μισεί το τσίρκο. Παρ' όλα αυτά, καταλήγει να πάει σε μια παράσταση με τον μικρό της αδερφό. Εκεί, μια προσδόκητη συνάντηση θα την οδηγήσει σε ένα μέρος παράξενο. Θα πρέπει να ψάξει κάθε γωνία για να ανακαλύψει τα μυστικά αυτού του αλόκοτου λαβυρίνθου. Γιατί βρίσκεται εκεί, γιατί η απάντηση όλα είναι ένα τεράστιο παρανοϊκό χαμόγελο κλόουν. Μπορεί άραγε να ξεφύγει από ένα τέτοιο μέρος, σφραγισμένο από τη μοίρα. Υπέροχο. Μου θυμίζει λίγο Caraval και λίγο Night Circus, ίσως περισσότερο Night Circus, τι λέτε. Δεν ξέρω αν θα είναι όντως, θα το διαβάσω και θα σας πω. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη να το διαβάσω. Θα σας έχω link άμα θέλετε κάτω στην περιγραφή να πατήσετε, να δείτε που μπορείτε να το προμηθευτείτε. Και πάμε μετά να ανοίξουμε το κουτί του εκδόσου Κλειδάριθμος, να δούμε τι βιβλιαράκι μας έστειλε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι γενικά αν ενδιαφέρεστε για το All Create ή το Lumi Create, έρχονται στην Ελλάδα. Το All Create έρχεται από Αμερική, οπότε όταν φτάνει στο ταχυδρομείο αυτά ελτά το παίρνετε, πληρώνετε ένα φόρο από 2,5 μέχρι 5 ευρώ, αλλά το Lumi Create που έρχεται από Αγγλία έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σας, από γενική ταχυδρομική, και δεν πληρώνετε τίποτα. Απλά θεωρώ ότι το All Create τελευταία ήταν πολύ καλύτερο από το Lumi Create, αν και από ό,τι είδατε ήταν πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο του σκουτί. Λοιπόν, το βιβλίο που μου στείλαν οι εκδόσεις Κλειδάριθμος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο Κώδικας του Ρόδου. Λοιπόν, έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό το βιβλίο. Εγώ γενικά δεν διαβάζω τέτοια, αλλά είμαι τόσο ενθουσιασμένη να διαβάσω το συγκεκριμένο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην έχω ακούσει κάτι καλό για αυτό το βιβλίο. Και τέλος, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα κεράκια που θα έχουμε για το διαγωνισμό. Για να δούμε, στο Instagram ο διαγωνισμός θα είναι. Όταν θα το ανεβάσω θα σας το πω σε ένα επόμενο βίντεο, λογικά από εβδομάδα. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φιδερίκη που μου το έστειλε. Κάνει πάρα πολλά όμορφα κεράκια και θα σας έχω και το προφίλ της στο Instagram και στο TikTok κάτω στην περιγραφή για να το δείτε. Πολλά κεράκια βλέπω εδώ, τι ωραία. Λοιπόν, το μαγαζί της ονομάζεται Evnia Candles. Αυτή είναι η κάρτα της. Και για να δούμε τι έχει στείλει. Έχουμε τρία κεράκια εδώ. Εκτός το ότι φτιάχνει τα κανονικά κεράκια σε βάζο κτλ. Φτιάχνει, άμα θυμάστε, στο Book Self Troop που σας έκανα ένα σώμα γυναικείας φιγούρας. Το είχα πάρει από εκείνη και μυρίζει θεϊκά. Και τώρα για να δούμε τι είναι αυτά. Είναι καλοκαιρινά κεράκια, παιδιά, και είναι υπέροχα. Μυρίζει τέλεια. Ένα κοχύλι. Τέλειο. Θεϊκό. Όπω παιδιά, μυρίζει φοβερά. Μυρίζει τέλεια. Το επόμενο είναι αυτό εδώ, είναι σε μπλε χρώμα. Για να δούμε. Είναι κεράκι που λέει πάνω Disney. Και αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι τελείως καλοκαιρινή μυρωδιά. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο. Νομίζω ότι ξέρω τι είναι και είμαι ενθουσιασμένη. Είναι το φεγγάρι και ο ήλιος. Νομίζω αυτό είναι. Πώς γίνεται να μυρίζουν όλα τέλεια. Αυτό. Πώς γίνεται να μυρίζουν όλα τέλεια. Δεν ξέρω, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά έχουμε για διαγωνισμό στο Instagram. Αυτά τα δύο και το κεράκι της Disney. Γενικά έχει και άλλα πάρα πολλά κεράκια. Να μπείτε να την ψαχουλέψετε στο TikTok και στο Instagram. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με όλα μου τα πακέτα. Λοιπόν, αυτά είχα για σας σήμερα. Πείτε μου πώς σας φάνηκε. Πείτε μου σας άρεσε περισσότερο από όλα αυτά που πήρα, ποιο έτσι σας έκανε το κλικ και ποιο ήταν το αγαπημένο σας αντικείμενο. Αυτά λοιπόν από εμένα, μην ξεχάσετε το διαγωνισμό μας με τα κεράκια. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα subscribe αφού το έχουμε από κάτω το κουμπάκι. Και αυτά, ραντεβού την επόμενη φορά, μέχρι τότε, γεια σας!